Μια δύσκολη εβδομάδα ξεκινά όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες που θα δούμε στη χώρα μας, καθώς ένας νέος καύσωνας καταφθάνει τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Τετάρτη 28 Ιουλίου. Ο υδράργυρος αναμένεται να δείξει έως και 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για καύσωνα διαρκείας που μπορεί να διαρκέσει ακόμη και ένα δεκαήμερο και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Μάλιστα, ο καύσωνας θα θυμίζει αυτόν του 1987 ως προς τη διάρκειά του και η αρχή θα γίνει από τα δυτικά την Τρίτη. Λόγω του επικείμενου καύσωνα, σε πλήρη επιφύλα εκεί βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς αυτές τις ημέρες είναι ιδιαίτερα υψηλή. Όπως επισημαίνει στην κάμερα του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, ο διοίκητης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Φθιώτιδας Ανδρέας Μωράτης, οι επίγειες περιπολίες αλλά και οι εναέριες είναι ασταμάτητες. Ακόμη, ο κ. Μωράτης εφιστά την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, ενώ τονίζει την σπουδαιότητα της πρόληψης με το τηλεφώνημά τους είτε στο 199 ή στο 112, τη στιγμή που θα αντιληφθούν ή δουν καπνό. Όσον αφορά τώρα τον καύσωνα, σαφώς και αναμένουμε έναν δυνατό καύσωνα όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι το επόμενο διάστημα. Η υπηρεσία μας είναι σε επιφυλακή. Ο μηχανισμός δασοπυρόσβεσης έχει αναπτυχθεί πλήρως από την αρχή του καλοκαιριού και συνεχίζει να αναπτύσσεται χωρίς διακοπές. Απλά πρέπει οι συμπολίτες μας να είναι προσεκτικοί όλη τη διάρκεια του καύσωνα. Να μην κάνουν εργασίες στην ύπαιθρο, να μην κάνουν χρήση φωτιάς. Καλές είναι και οι εκδρομές, καλές είναι και οι βόλτες στα δάση, αλλά υπουδενή λόγο δεν κάνουμε χρήση φωτιάς, ούτε πετάμε σκουπίδια, απορρίμματα, αναμένα τσιγάρα πλησίων εκτάσεων όπου μπορούν να προκληθούν πυρκαγιές. Για μας είναι σημαντική η άμεση ενημέρωση. Όπως και στις τελευταίες φωτιές που είχαμε και χθες και στο Γοργοπόταμο και στην Τραγάνα, έγινε έγκυρη ενημέρωση της υπηρεσίας μας με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν αρκετές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα και οι πυρκαγιές και οι δύο να ελεγχθούν επί της ενάρξεώς τους. Δεν πρόλαβαν να επεκταθούν πέρα από 2-3 στρέμματα το πολύ. Είναι σημαντική λοιπόν η ενημέρωση. Πολλά μποφόρ αυτές τις ημέρες με το καύσωνα. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, πιθανόν να μην έχουμε πολλά μποφόρ, αλλά η ζέστη και μόνο. Μπορεί να προκαλέσει. Ναι, γιατί δημιουργεί. Θα έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας και αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε πέφτει κάτω αναφλέγεται με τη ζέστα. Όποιος αντιληφθεί φωτιά να καλέσει το 199. 199 ή στο 112. Το 112 πλέον χρησιμοποιείται ευρέως και είναι ένας αριθμός στον οποίο μπορεί να πάρεις ακόμα και να μην έχεις και κάρτα και τίποτα. Είναι πανεύκολο. Οπότε ευελπιστούμε στην έγκυρη ενημέρωση ακόμα και στον παραμικρό καπνό. Όχι στη φωτιά, στον παραμικρό καπνό. Αυτή είναι η ουσία για μας για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και να επέμβουμε άμεσα. Η υπηρεσία συνεχίζει κανονικά τις περιπολίες σε όλο το φάσμα της Φθιώτιδας του νομού. Ακριβώς. 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 Ιδίως τώρα με τους δείκτες επικινδυνότητας που είναι και στο 3 εδώ σε εμάς αλλά και στο 4 που έχει η Βιωτία και η Εύβοια. Καθημερινά ο μηχανισμός δασοπυρόσβεσης είναι σε διασπορά. Ακόμα και τα πεντζετέλ κάποιες επικίνδυνες ώρες της ημέρας εκτελούν περιπολίες. Γι' αυτό, αν κάποιες ώρες βλέπετε τα πεντζετέλ στον αέρα πάνω από τη Λαμία, είναι ότι κάνουν επιτήρηση της περιοχής από ψηλά, ώστε ό,τι μπορέσουμε να αντιληφθούμε επί την έναρξή του, να το προλάβουμε στην αρχή. Μάλιστα, τα τελευταία 24 ώρες στον ομό της Φθιώτιδας έχουν εκδηλωθεί αρκετές πυρκαγιές, ωστόσο όλες αποφεύθηκαν λόγω της έγκαιρης επέμβασης των πυροσβεστών, ενώ έχουν επιβληθεί και αρκετά πρόστιμα στους ηθήνοντες. Είχαμε συμβάντα αρκετά και χτες και προχθές, καθημερινά δηλαδή. Χτες είχαμε μία φωτιά στο Γοργοπόταμο πάνω από την Κορκοϊπίκο και άλλη μία φωτιά στη Τραγάνα στο Δήμο Λοκρών. Επενέβησαν έγκαιρα οι πήγες δυνάμεις. Στο Γοργοπόταμο σηκώσαμε άμεσα και τα πεντζετέλ τα δύο, τα οποία κάνανε από 3 ρήψεις το καθένα και προλάβαμε τις φωτιές στην έναρξή τους. Έπεσαν μετά και οι πήγες δυνάμεις επάνω και τις τελειώσαμε εγκαίρως. Το τελευταίο διάστημα είχαμε και κάποιες πυρκαγιές, θέλω να πω, σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Θέλω να επιστήσω την προσοχή ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες και στους εργολάβους που κάνουν εργασίες σε φωτοβολταϊκά πάρκα, διότι και στο Δήμο Στυλίδος και στο Δήμο Λοκρών είχαμε τελευταία τέτοιες πυρκαγιές και μάλιστα επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Δεν μπορεί τώρα το μεσημέρι, 12 η ώρα και 1 ώρα το μεσημέρι, να πηγαίνουμε να κόβουμε με τροχό ή να κάνουμε άλλες εργασίες κολλήσεων και με τον τρόπο αυτό να προκαλούνται πυρκαγιές και να κινητοποιείται η υπηρεσία μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και για την ευρύτερη περιοχή όπου προκαλούνται οι πυρκαγιές.